Καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία. Εντάξει, είναι πιστεύω ένα ωραίο παιχνίδι. Ένας αγώνας που είχε ενδιαφέρον από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό. Σίγουρα και για τις δύο ομάδες δεν είναι εύκολο όταν δεν υπάρχουν φιλαθροί και είναι τόσο βουβό το γήπεδο, γιατί η μορφιά του ποδοσφαίρου είναι να παίζεις με τον φιλαθρό κόσμο σε οποιοδήποτε γήπεδο. Νομίζω ότι σε αυτό που μπορώ να σταθώ είναι ότι είχαμε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση με την μπάλα στα πόδια, πολύ κοντά τις γραμμές μας όταν κάναμε άμυνα απέναντι σε μια πολύ ποιοτική ομάδα και καλούς ποδοσφαιριστές που έχει ο Ολυμπιακός. Σε γενικές γραμμές όχι μόνο κυκλοφορήσαμε την μπάλα για να την πάμε από τη μια πλευρά στην άλλη, είχαμε και πολύ καλές οργανωμένες επιθέσεις και στο τραζίσιο ήμασταν πολύ καλοί. Αλλά σε αυτό που θα σταθώ είναι όταν παίζεις με τέτοιους αντιπάλους που είναι σε καλύτερο επίπεδο από εσένα και έχεις τέτοιες προϋποθέσεις ή ευκαιρίες σε ένα ημίχρονο, πρέπει να βάλεις την μπάλα στα δίκτυα. Για να κάνεις μετά να φέρεις μεγαλύτερη πίεση στον αντίπαλο και να διεκδικήσεις καλύτερο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι η διαφορά μας στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν τόσο στο αμυντικό κομμάτι, γιατί δεν μπορώ να πω ότι δεχτήκαμε πολύ μεγάλη πίεση από τον Ολυμπιακό, ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε πολλές φάσεις όπως σε άλλα παιχνίδια και σε άλλα ντέρμπι που τον έχω παρακολουθήσει. Αλλά εμείς δεν είχαμε την ίδια ένταση και τον ίδιο ρυθμό για να κινηθούμε με την μπάλα στα πόδια. Θεωρώ ότι και ο Ζαχίρ κουράστηκε και ο Δόνης κουράστηκε και ο Τουρμπέλης κουραστήκανε και δεν είχαν την ίδια ένταση στο να μεταφέρουμε την μπάλα σε καλύτερο χρόνο, να αποφύγουμε το pressing του Ολυμπιακού, με συνέπεια τις περισσότερες φορές μπάλα είναι στα πόδια των παιχτών του Ολυμπιακού. Και όταν θα δημιουργηθεί με μία-δύο φάσεις, είναι πάρα πολύ κίνδυνο πέτρο στο Ολυμπιακό. Είχε προηγηθεί το τετατέτ του Χριστοδουλόπουλου, το οποίο ίσως να υπήρχε φάουλ, δεν ξέρω, πάμε σίγουρος πάνω στο Κουρμπέλι. Και στην επόμενη φάση, νομίζω σε μια εύκολη μπάλα για μας, όπου δύο ποδοσφαιριστές δικοί μας είχαν την μπάλα να τη χειριστούν ο Χατζηγιοβάνης μαζί με τον Ισουά. Είχαν λάθος απόφαση, χάθηκε η μπάλα και με μια σέντρα μέσα στην περιοχή, με πολύ καλή κίνηση ο Λαράμπη και με ένα άψογο τελείωμα εδώ στην νίκη στον Ολυμπιακό. Σε γενικές γραμμές η ομάδα μας προσπάθησε. Σίγουρα η δικιά μας ομάδα σε όλη αυτή τη διάρκεια, σε αυτό το πρωτάθλημα, θεωρώ στον τρόπο με τον οποίο εμφανιζόμαστε στα παιχνίδια, μας αδικεί ο βαθμολογικός πίνακας, γιατί ίσως οι ίδιοι να έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας. Είμαστε ποιοτική ομάδα. Παίζουμε σωστό ποδόσφαιρο, παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, το έχουμε αποκτήσει απέναντι σε όλους τους αντιπάλους. Αλλά ένα κομμάτι το οποίο δεν έχουμε βελτιώσει ακόμα και δεν το έχουμε καταφέρει είναι η αποτελεσματικότητά μας. Και η αποτελεσματικότητά μας δεν αφορά μόνο το σημερινό παιχνίδι, γιατί με αντιπάλους πέρα της τριάδος δημιουργούμε αρκετές φάσεις, έχουμε πολλές προϋποθέσεις. Δεν είμαστε γενικώς μια ομάδα που θα την βάλει την μπάλα εύκολα στα δίχτυα. Και αυτό έχει συνέπεια να μην βρισκόμαστε στο βαθμολογικό πίνακα εκεί που θα θέλαμε. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, καλή χρονιά. Και να ρωτήσω, τελικά το παιχνίδι κρίθηκε στην ατομική ποιότητα των παιχτών του Ολυμπιακού και αν στην ομάδα σας, επειδή έχουμε δει ότι σε όλα τα ντέρμπι έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα, ταιριάζει περισσότερο ένα δύσκολο παιχνίδι όπου έχει περισσότερους χώρους για να μπει στην επίθεση, κάτι που είχε φανεί και σε κάποια φιλικά του καλοκαιριού απέναντι σε πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Τα παιχνίδια γενικώς μπορεί να κρίνονται σε λεπτομέρειες σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα, ειδικά όταν είναι ισορροπημένο. Και πάντα η ποιότητα παίζει το ρόλο της. Νομίζω όμως ότι δεν θα έλεγα ότι είναι διαφορετικά τα παιχνίδια όταν ο αντίπαλος παίζει μαζί μας και προσπαθεί να μας κερδίσει. Όταν προσπαθεί να μας κερδίσει, στα περισσότερα παιχνίδια από αυτά έχουμε δείξει ότι είμαστε ίσα άξιοι ή καλύτεροι. Οι υπόλοιπες ομάδες, αν αφαιρέσουμε από αυτή την διαδικασία πιο πολύ τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ακόμα και με την ΑΕΚ, εμείς στο Ολυμπιακό Στάδιο, σκεφτείτε τα πρώτη μισή ώρα είχαμε 75% κατοχή μπάλας. Τελείωσε το μάτς με 69% κατοχή υπέρ μας. Δηλαδή με τη Λάρισα, με την Ξάνθη, η κατοχή μας είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο.
οι μπάλες που φτάνουν κοντά στην αντίπαλη περιοχή είναι πάρα πολλές. Οι διεισδύσεις κοντά στην αντίπαλη περιοχή είναι πολλές. Με εξαίρεση 2-3 παιχνίδια. Αλλά δεν είμαστε η ομάδα, είτε στην τελική πάσα, είτε στην τελική ενέργεια, είτε στο τελείωμα θα την βάλει εύκολα την μπάλα. Δεν θεωρώ ότι διαφοροποιείται η απόδοσή μας. Πιο πολύ διαφοροποιείται επειδή έχουμε άλλον αντίπαλο να αντιμετωπίσουμε. Άρα εγώ θεωρώ ότι εάν κάποιος κάτσει και αναλύσει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, βγάζω έξω τον Όφη και τον Άρη των πρώτων τριών αγωνιστικών τα παιχνίδια, αν θυμόσαστε, όπου εκείνη τη χρονιά, εκείνη το διάστημα, εμείς είχαμε κάνει τον Άγιο Βασίλειο και δίναμε την μπάλα και μας βάλανε γκολ. Στα υπόλοιπα 14-15 παιχνίδια με το σημερινό, δεν μπορώ να βρω αντίπαλο που ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού από εμάς. Θα πω ότι σε όλα τα άλλα 15 παιχνίδια, με εξαίρεση μικρά διαστήματα, ήμασταν ίσαξοι ή καλύτεροι. Γι' αυτό λέω δεν ανταποκρίνεται αυτό που έχουμε πάρει σε βαθμούς. Και αυτή είναι η μία αποτελεσματικότητά μας. Άλλιος. Ναι. Καλησπέρα σας. Είδαμε πολύ αξιόμαχο Παναθηναϊκό. Μπορώ να πω ότι μέχρι το 60 είχε τον έλεγχο του αγώνα. Ωστόσο, από τη στιγμή που τρέχει το γκολ, αυτό θεωρείται ότι κάπου απογοήτευσε τους παίκτες σας, γιατί μετά είδαμε και κάποια λάθη που γίνανε, ή ξέμεινε απλά από δυνάμεις της ομάδας. Νομίζω ότι ήδη φαινόταν από το 55 και μετά ότι δεν είχαμε την ίδια ένταση. Παρότι στις τοποθετήσεις μας ήμασταν σωστοί, στο αμυντικό κομμάτι πάλι ήμασταν σωστοί στη συνοχή των γραμμών μας, δεν είχαμε αυτό που είπατε την ίδια ένταση να κινηθούμε με την μπάλα. Και σίγουρα και ο Ολυμπιακός ρίσκαρε περισσότερο, μας πίεσε καλύτερα, γιατί πίεσε και ένας αντίπαλος. Εντάξει, όταν η μορφή του παιχνιδιού είναι μια ισορροπημένη μορφή και μεγάλο διάστημα να είσαι καλύτερος, δεν σκοράρεις. Λογικό είναι όταν θα δεχθείς γκολ να έχεις την απογοήτευση. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι στη συνολική μας εικόνα, σε μια ομάδα που δεν έχουμε το μεγάλο βάθος και η ένταση του Ζαχίτη δεν ήταν η ίδια. Ο Κουρμπέλης και ο Δόνης, γιατί προερχόταν από μια σοβαρή ίωση και οι δύο, ήδη ξέραμε από το ένα ότι υπήρχαν θέματα. Απλώς επειδή ο Ολυμπιακός ακόμα δεν μας είχε φέρει την πολύ μεγάλη πίεση, θέλαμε να διαχειριστούμε καλύτερα το τελευταίο 4-20 λεπτό. Νομίζω ότι ήταν φανερό ότι δεν είχαμε την ίδια ένταση, ειδικά στην κυκλοφορία της μπάλας. Άλλη ερώτηση. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που αφορά περισσότερο εσάς ως προπονητή. Όταν ένα μάτς είναι κυκλισμένο των θυρών, όπως δέρμπι μάλιστα, σας προσεγγίζεται διαφορετικά από το να είχε κόσμο? Δηλαδή η προσέγγιση σήμερα, εάν ο Ολυμπιακός είχε κόσμο, θα ήταν, γιατί ήταν με τον Παναθηναϊκό αρκετά ψηλά, να πιέζει πολύ ψηλά, όλα αυτά. Η προσέγγιση σε ένα μάτς με κόσμο και χωρίς κόσμο είναι η ίδια για τον προπονητή και συγκεκριμένα για εσάς? Στο ελληνικό πρωτάθλημα, επειδή παίζουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή αν παίζαμε με τη Real Madrid ή με την Barcelona που σε παίζαμε το Αποέλ τη Champions League, δεν θα ήταν αυτή η προσέγγιση, αλλά παίζει ρόλο ο αντίπαλος. Και βλέπεις κάποια πράγματα. Δηλαδή, εσείς παρακολουθείτε λίγο τακτικά τη δικιά μας ομάδα, θα δείτε ότι το ίδιο κάναμε στην Τούμπα. Δηλαδή, δεν αφήσαμε τον Πάο να κυκλοφορήσει την μπάλα, την πιέσαμε πολύ ψηλά με 30.000 κόσμο. Άρα, το ίδιο θα ήταν το σενάριο που θα επιλέγαμε. Απλώς πιστεύω ότι ο κόσμος θα έφερνε μεγαλύτερο όφελος στον Ολυμπιακό και μεγαλύτερη πίεση σε εμάς. Γιατί ένα γήπεδο σαν το Καραϊσκάκη, ένα γήπεδο σαν την Τούμπα ή ακόμα και όταν παίζει στο Ηράκλειο σε αυτό το γήπεδο, ο κόσμος σου φέρνει μια πίεση. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ικανότητα το πώς θα χειριστείς την μπάλα ή πώς θα παίξεις τακτικά, είναι και ένα ψυχολογικό παιχνίδι. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι θα επηρεάζει περισσότερο εμάς ψυχολογικά, γιατί δεν είμαστε μια πολύ έμπειρη ομάδα. Η προσέγγιση μας όμως, είτε είχε κόσμο είτε δεν είχε κόσμο, θα ήταν η ίδια. Ξέρετε, συγγνώμη για το διευκρινιστικό το ρωτάω αυτό, γιατί είναι σπάνιο ο Ολυμπιακός να χάνει κατοχή μπάλας μέσα στο Καραϊσκάκη. Κάποια στιγμή είδαμε ότι η κατοχή μπάλας ήταν 47-56. Αυτό είναι σπάνιο να συμβεί στο Καραϊσκάκη από τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι είναι φυσικά και η φιλοσοφία παιχνιδιού. Εμείς είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε πάρα πολύ στην προπόνηση. Γι' αυτό, αν θα δείτε λίγο τα στατιστικά του πρώτου γύρου, που είμαστε μια ομάδα που παλεύει αυτή τη στιγμή να μπει στα play-off, σε χρόνο κατοχής μπάλας, ήμασταν η πρώτη ομάδα στον πρώτο γύρο. Σε χρόνο κατοχής. Μπορεί σε πάσες να έχουμε λιγότερες, αλλά σε χρόνο κατοχής, το πόσο κρατάμε την μπάλα, ήμασταν η πρώτη ομάδα σε χρόνο στον πρώτο γύρο. Και το ίδιο πράγμα ακριβώς
το κάναμε και μέσα στην Τούμπα. Είχαμε μεγαλύτερη κατοχή μπάλας από τον ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Με την ΑΕΚ είχαμε πολύ μεγάλη κατοχή μπάλας. Με τον ΆΡΙ επίσης είχαμε μεγαλύτερη κατοχή μπάλας. Δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια τα ανταγωνιστικά κρατάμε την μπάλα περισσότερο από τον αντίπαλο. Το θέμα είναι ότι αν αυτό, ειδικά με αντιπάλους όπως είναι ο Ολυμπιακός, μπορούμε να το χειριζόμαστε καλύτερα στη διάρκεια. Γιατί ένα 45 λεπτό δεν είναι αρκετό για να σου φέρει την νίκη. Αν το έχεις έναν μέσο όρο στα 60 λεπτά, που σε καθαρό χρόνο δεν είναι 60 λεπτά, έχεις περισσότερες πιθανότητες μετά να διεκδικήσεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Ήθελα να ρωτήσω κάτι, το είπα, το αναφέρατε, αλλά εμείς πριν σας πω. Ο Παναθηναϊκός με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό είχε κάνει τις καλύτερες εμφανίσεις του. Είναι θέμα προετοιμασίας, προσέγγισης ή ψυχολογίας των παιχτών σε αυτά τα παιχνίδια να είναι πολύ καλύτερη από τα άλλα παιχνίδια? Εγώ διαφωνώ λίγο σε αυτή την προσέγγιση. Απλώς τι γίνεται. Γενικώς στην Ελλάδα κάποιος, ο οποίος και ο τύπος και ο φίλαθλος κόσμος, όταν αξιολογεί ένα παιχνίδι στέκεται καθαρά στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, όταν κερδίζεις ένα παιχνίδι, είτε έχεις παίξει καλά είτε παίξεις άσχημα, έχεις κερδίσει όλα καλά. Δηλαδή, εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα. Παίξαμε με την Ξάνθη, άσχετα τι έγιναν εκείνη τη μέρα, διδυτικά. Είχαμε 75%-80% κατοχή μπάλας, την μπάλα μέσα στην περιοχή του αντιπάλου, το χάσαμε το μάτς. Με τη Λάρισα, αντίστοιχα, το χάσαμε το μάτς. Η ομάδα έχει παίξει πολύ καλά. Στα περισσότερα μας παιχνίδια, σίγουρα, γιατί οι ποδοσφαιριστές και αυτοί είναι άνθρωποι. Το κίνητρο είναι διαφορετικό όταν το όνομα του αντιπάλου σε προκαλεί και όταν υπάρχει ένα ντέρμπι. Επειδή και η δικιά μας ομάδα εδώ και 1,5 χρόνο προσπαθεί να αναπτυχθεί, έχει ένα project που είναι δύσκολο. Που όμως, για τα δικά μου δεδομένα, άσχετα αν κάποιος το συγκρίνει με το DNA του Παναθηναϊκού και τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού, είναι αποτυχημένο. Αλλά για τα δεδομένα τα ρεαλιστικά, βαδίζει σε σωστό δρόμο. Που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά, βελτιώνοντας την οικονομική του σταθερότητα, βελτιώνοντας το ρόστερ του, θα μπορεί να γίνει ανταγωνιστικός και κάποια στιγμή να φτάσει πάλι στο επίπεδο να διεκδικεί πρωταθλήματα και να παίρνει τίτλους. Επειδή και οι δικοί μας ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι, λογικό είναι να προκαλούνται από το όνομα του αντιπάλου, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή τα παιχνίδια που έρχονται για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμα, είναι αδιανόητο για τη δικιά μας ομάδα να μην είναι πολύ ανταγωνιστική και να μην πει άνετα στα play-off και επίσης να διεκδικήσει το τίτλο του κυπέλλου. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, το μυαλό μας, τη συγκέντρωσή μας για να τα καταφέρουμε και τα δύο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, καλή χρονιά, υγεία πάντα απ' όλα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Είναι μια δυσάρεστη ερώτηση πάντα για τους προπονητές αυτή που κάνουμε. Έχει ξεκινήσει μετά την αρχική περίοδο. Τι περιμένετε και πόσο γρήγορα το περιμένετε? Με την έννοια ότι αν αφήσει ο Παναθηναϊκός το χρόνο να τρέξει, τέλος Γενάρη θα έχουμε 4 παιχνίδια για την κυρία Παναθηναϊκού. Θα πιέσει λίγο καταστάσεις έτσι ώστε ό,τι κάνει να το κάνει νωρίς για να έχει χρόνο να το βάλουμε στην ομάδα και να υπάρξει μια βελτίωση. Θα ήθελα να αποφύγω την ερώτηση. Έχουμε κινηθεί πολύ γρήγορα. Απλώς θέλαμε να ακούμε σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι να είναι έτοιμοι και να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και ίσως μεγαλύτερη ποιότητα από αυτούς που έχουμε σε συγκεκριμένες θέσεις. Δυστυχώς αυτούς που επιλέξαμε μας είπαν όχι. Τρεις περιπτώσεις που τις λειτουργούσαμε εδώ και 2-3 εβδομάδες μας είπαν όχι για διαφορετικούς λόγους και δεν θέλουμε να φέρουμε ποδοσφαιριστές που να έχουν το ίδιο επίπεδο με τους δικούς μας ή πάλι να κάνουμε κάποιες μεταγραφές που δεν θα μας δώσουν κάτι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν μπορώ να ορίσω στον Ιανουάριο που είναι μια δύσκολη περίοδος να πω σε πόσες μέρες. Καλησπέρα, κόουτς. Καλή χρονιά. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Παίζουν ρόλο και οι αποφάσεις των παιχτών και των προπονητών. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι και ένα άθλημα που κρίνεται από την ατομική ποιότητα. Επειδή αναφερθήκατε λίγο και στην ατομική ποιότητα, θεωρείτε ότι ουσιαστικά η κλάση και η εμπειρία του Βαλμπουενά ήταν αυτή που σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην κόψη του Ξηραφιού, έκρινε ουσιαστικά για την κλάση και υπέρ του Ολυμπιακού? Και το λέω γιατί ακόμη και στο πρώτο ημίχρονο που ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι ακολούθησε καλύτερα το δικό σας πλάνο, ο Παναθηναϊκός ακολούθησε καλύτερα το δικό σας πλάνο από ότι αντίστοιχα η ομάδα του Ολυμπιακού του Πέδρο Μαρτίνης, ήταν ο παίκτης που πάλι κράτησε μπάλα, πήρε κάποιες κάρτες, προσπάθησε ήρεμα να φτιάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού ακόμα και στο κακό του διάστημα.
Εντάξει, η ατομική ποιότητα στο ποδόσφαιρο παίζει σημαντικό ρόλο. Οι προπονητές είμαστε, νομίζω, η δουλειά των προπονητών είναι, η δικιά μας δουλειά είναι το πώς θα αναδείξουμε τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών μας. Ή άλλες φορές το πώς θα καλύψουμε κάποια μειονεκτήματα των ποδοσφαιριστών μας. Αλλά αυτό που συγκινεί όλους μας και τους προπονητές είναι η ικανότητα του ποδοσφαιριστή να μπορεί να τριπλάρει, να μπορεί να πάει στον 1-1, να έχει φαντασία στο παιχνίδι του, να έχει εμπνεύσεις. Και εκεί απλώς χειροκροτάς, δεν χειροκροτάς, δεν αφορά αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Παλαιπωνέα είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, δεν τον ξέρουμε τώρα που ήρθε στον Ολυμπιακό, τον ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια. Είναι σημαντικό και για τον Ολυμπιακό αλλά και για τον ίδιο που είναι σε μια μεγάλη ηλικία που προσπαθεί πάρα πολύ σκληρά. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε αντίστοιχα έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή στην ομάδα μας που είναι πολύ νεότερος, που έχει τρομερές εμπνεύσεις, που τον χάσαμε για 2 μήνες λόγω τραυματισμού, τον Ζαχή που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για αυτό με την μπάλα στα πόδια και να μας δώσει πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά επειδή έχω δει πολλά πράγματα σε παιχνίδια υψηλού επίπεδου και Champions League και έχετε δει εδώ πέρα, έχω δει ποδοσφαιριστές μπροστά μου που τους έβλεπα μια στιγμή εδώ και στο ένα δευτερόλεπτο εξαφανιζόντουσαν και λέω τι έγινε. Από θέμα ποιότητας, ικανότητας, το πώς τρέχουμε με την μπάλα, στο ποδόσφαιρο η ατομική ποιότητα και η έμπνευση είναι σημαντικό κομμάτι. Αν κάτι άλλο, ευχαριστώ πολύ.